UAP are in our airspace, but they are grossly underreported. These sightings are not rare or isolated, they are routine. I was informed in the course of my official duties of a multi-decade UAP crash retrieval and reverse engineering program. You believe UAPs pose a potential threat to our national security? Yes, and here's why. The technology that we faced was far superior than anything that we had. Είναι αποσπάσματα από την ιστορική ακρόαση στο Κογκρέσο τριών βετεράνων του Αμερικανικού στρατού, οι οποίοι κατέθεσαν όσα στοιχεία συγκέντρωσαν είτε από μαρτυρίες άλλων είτε από δικά τους βιώματα για την ύπαρξη εξωγήινης ζωής. Η συζήτηση που άνοιξε στις Ηνωμένες Πολιτείες για το θέμα συνεχίζεται, κρατώντας ζωντανό το ενδιαφέρον των πολιτών. Απαντήσεις, τομίζουν ερώτημα κατά πόσον δεν είμαστε μόνοι στο σύμπαν, θα δώσει και έρευνα του αστροφυσικού στο Πανεπιστήμιο Harvard, Avi Loeb. Μαζί με την ομάδα του ολοκλήρωσαν μια αποστολή που στήχησε περίπου 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια ανακτώντας μικροσκοπικά μεταλλικά θραύσματα από το σημείο συντριβής ενός μυστηριώδους αντικειμένου το 2014 στην ακτή της Παππούας Νέας Γουινέας. Μέχρι σήμερα το αντικείμενο αυτό θεωρεί το μετεωρίτης. This object was moving very fast, faster than 95% of the stars near the sun. And it also had material strength tougher than all the rocks we had seen over the past decade in the NASA catalog. Σε σχέση με το τι θα σημαίνει για την ανθρωπότητα η απόδειξη ύπαρξης εξωγήινης ζωής, we should welcome it because it will be information that we can learn from, and it will inspire us to explore space. It may make us better instead of fighting with each other. Η έρευνα αναμένεται να ολοκληρωθεί και να δημοσιευτεί εντός των επόμενων εβδομάδων.